Εγώ λέω τα απλά, αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας. Έχω πει, έχω δηλώσει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε ως κυβέρνηση για την αντιμετώπιση, αν θέλετε, για να απονεμηθεί η δικαιοσύνη και να διερευνηθούν οι βέτη και βεβαίως να αποδοθούν οι ευθύνες από εκεί που πρέπει, δεν τις αποδώσουμε εμείς, δεν είμαστε δικαστές. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε καταρχάς είναι να υπάρξει μια πραγματική από τη νέα Βουλή με τους νέους σχετισμούς, Εξεταστική Επιτροπή για το πώς φτάσαμε εδώ. Μάλιστα. Για το πώς φτάσαμε εδώ και το ποιες ευθύνες υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, εάν από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή προκύψουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών και για πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα κρίνει. Δεν θα είμαστε εμείς. Επειδή είμαστε... Βλέπω όμως τις τελευταίες μέρες, αν θέλετε, διαρκώς το ζήτημα αυτό δεν τίθεται από εμάς. Βλέπω μία. Αυτό που λέει ο λαός μας ότι όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Ήρθε ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή δύο φορές, αναφέρθηκε σε αυτό χωρίς να το θίξει κανένας άλλος. Όταν εξηγούσε γιατί πρέπει να απορριφθεί η μορφή κατά του κυρίου Στουρνάρα, εξηγούσε για ποιο λόγο δεν μπορεί αναδρομικά να αρθεί η παραγραφή η οποία έχει συντελεστεί. Ποιος του το έβαλε αυτό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, γιατί το απάντησε. Ακριβώς αυτό έχει το σημείο. Κάποια ανησυχία από αυτό. Προφανώς θα έχει κάποια ανησυχία. Ακριβώς αυτό το σημείο. Όλα αυτά φανερώνουν την ενοχή τους. Επειδή αναφέρεται το όνομα του Υπουργού Οικονομικού, του κ. Στουρνάρα, της Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα την Κυριακή, ανέφερε διάφορα σενάρια για το μέλλον του. Και έλεγε ότι μπορεί να είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, να πάει επίτροπος κλπ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Αν είστε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αθλειότητα. Αν είστε πρωθυπουργός, πώς θα μπορέσετε να συνεργαστείτε. Προσέξτε, αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη αθλειότητα. Θα το αφισβητήσετε, γιατί αυτά δεν αλλάζουν, είναι θεσμικά θέματα. Καταρχάς, αυτός, αν θέλετε, ήταν και ένας από τους λόγους που προχωρήσαμε και στη διαδικασία της δεσπιστίας. Διότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και προσωπικός δόλος. Ο κ. Στουρνάρας είναι αυτός ο οποίος διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Αυτός ο οποίος δηλαδή ή θα βάλει κόκκινες γραμμές ή δεν θα βάλει. Ή θα ζητήσει ή δεν θα ζητήσει. Ή θα διεκδικήσει ή δεν θα διεκδικήσει. Εξ όσων γνωρίζουμε, το θέμα της, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είναι ένα θέμα που ασφαλώς αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αλλά εμπλέκεται στη διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι κομμάτι της Τρόικα. Ναι. Εφόσον δηλώνει ρητός και κατηγορηματικός ο κ. Στουρνάρας ότι τον ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, προφανώς εδώ υπάρχει ζήτημα. Διότι με την Τρόικα συνεννοείται. Από την Τρόικα θα πάρει το πράσινο φως για να πάει εκεί. Από την Τρόικα θα διευκολυνθεί, εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μέρος της Τρόικα. Άρα, ο ίδιος στη διαπραγμάτευση μπορεί και να λειτουργεί δολίως, μη βάζοντας τις γραμμές που πρέπει να βάλει, προκειμένου να ευνοηθεί και να αποκτήσει μια μονιμότερη θέση για 5 χρόνια να ελέγχει την ελληνική οικονομία ο άνθρωπος ο οποίος έχει καθοριστική ευθύνη για το που την οδήγησε ως τώρα. Άρα λοιπόν η πρόταση μορφής ήταν απολύτως δικαιολογημένη και σε πολιτικό, αλλά αν θέλετε και σε προσωπικό επίπεδο. Σας έχω ακούσει.